Ειρήνη Παπαδοπούλου, είσαι η Ελενίτσα στην παραγωγή Ομάτα Δακρωμένα. Πες μας λιγάκι για αυτή σου την συμμετοχή σε αυτή την παράσταση. Τι να πω, να το πω. Αυτό που σε συγκίνησε, αυτό που μπήκε μέσα σου από τη στιγμή που ξεκίνησες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, καταρχάς, γιατί το θέμα μου αγγίζει πάρα πολύ. Είμαι πόντια και από τους δύο γονείς. Γεννήθηκα στο Καζακστάν. Έχω νιώσει τη μετανάστευση. Άρα με αγγίζει πάρα πολύ. Να. Αξίζει να τη δεις αυτή την παράσταση. Αυτό το λέω και εγώ. Έχει πολύ βάθος. Εκτός το ότι αγγίζει, συγκινεί, σε προβληματίζει. Δηλαδή, με κόσμο που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, όλοι τους έχει γεννήσει η περιέργεια να μάθουν ακόμα περισσότερα για τη γενοκτονία των ποντίων. Ναι, γιατί είναι ένα, έτσι όπως το έχει κάνει ο Δήμος Ευδελιώδης, είναι αρκετά οι πληροφορίες, πολλές πληροφορίες που δίνονται και με το γράμμα που συνδέει τις σκηνές, αλλά και με αυτά που συμβαίνουν επί σκηνής. Και επίσης έχει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Mm. Έτσι δεν είναι? Τραγουδάμε κιόλας. Και εσύ τραγουδάς και η Φιντέ. Και η Κιοξάλ και η Γεωργία Ζώη έχει ένα πολύ ωραίο μυρολόι στο τέλος. Θες λιγάκι να μου πεις τα δικά σου συναισθήματα που σε αγγίζουν, αφού είσαι και ποντία από ό,τι συμβαίνει στην οικογένειά σου. Περάσαν και τα 100 χρόνια, γιατί είμαστε πάνω στα 100 χρόνια. Αυτό όλο θα το πρότεινες φυσικά σαν κάτι το οποίο πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο ποντί. Όλοι οι Έλληνες. Γιατί να πούμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ποντιακή. Οι διάλογοι δεν είναι ποντιακοί. Όλοι οι άνθρωποι, για να μην τους κατηγοροποιούμε. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι. Για μένα είναι το ίδιο, δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Ναι, καλά, αυτοί που θα μπορούσαν να καταλάβουν και τη γλώσσα τώρα. Η Ελένη στο συγκεκριμένο έργο αντιπροσωπεύει, εκτός από τον πόντο, την ελευθερία. Ναι. Την αγάπη, την ελπίδα, την αισιοδοξία. Για ένα καλύτερο μέλλον που λέμε. Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Έχει πολλά μηνύματα. Πρέπει κάποιος να το παρακολουθήσει για να τα αντιληφθεί και να τα καταλάβει όλα. Αυτό που εσένα σ' άγγιξε, θέλω να μου πεις περισσότερο. Αυτό που με εμένα μ' άγγιξε περισσότερο. Ως μήνυμα της παράστασης μέσα. Ναι. Μ' αγγίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με ανιδιοτελή αγάπη. Με αγάπη δηλαδή. Να πούμε ότι είναι ο έρωτας το κύριο στοιχείο. Ο έρωτας είτε είναι κάτι ερωτικό, αλλά είτε είναι αγάπη. Ναι. Το οποίο θεωρώ και πιστεύω ότι παίρνει κάτω πάντα. Ωραία. Τον οποιοδήποτε φόβο. Ναι. Τα πάντα όμως. Ωραίο αυτό και σαν σκέψη και σαν μήνυμα. Λογικό είναι. Και πρέπει να είναι έτσι για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Έτσι πρέπει να είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου σίγουρα θα είστε εδώ και θα παίζετε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Radio City. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.